η σημαντική αύξηση των νέων κρουσμάτων, η οποία σχετίζεται και με την αυξημένη μεταδοτικότητα της μετάλλαξης Δέλτα, υπενθυμίζει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι δεν έχει έρθει ακόμα το τέλος της πανδημίας. Τον κόδωνα κινδύνου για την διασπορά του κορονοϊού στη χώρα μας έκρουσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, ανακοινώνοντας μία σειρά περιοχών, μεταξύ των οποίων Μεσσηνία και Αρκαδία, που ανεβαίνουν επίπεδο στον επιδημιολογικό χάρτη. Σε επίπεδο ανεβαίνουν και οι περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας, Λασιθίου, Μεσσηνίας, Άνδρου, Αχαΐας, Κοζάνης, Τίνου, Πρέβεζας, Ζακύνθου, Σύρου, Λέσβου, Θεσσαλονίκης, Θεσπρωτείας, Αρκαδίας, Κεφαλνίας και Τολοκαρνανίας, οι οποίες μεταφέρονται στο κίτρινο επίπεδο, στο επίπεδο 2. Με τον αριθμό των νέων μολύνσεων να αυξάνεται και στην περιοχή της Μεσσηνίας, έκδηλη είναι πλέον η ανησυχία του κόσμου για όσα έπονται στη συνέχεια. Για να γίνει κάτι σωστό, πρέπει να τους με ένα βούρδουλα και τους κοπανάνε τους νέους. Να σταματήσουν να τρέχουν και να πηδάνε και να χορεύουν. Μόνο έτσι θα σταματήσει αυτό το πράγμα. Αλλιώς δεν σταματάνε με τίποτα αυτοί. Με αυτά τα μυαλά που έχουμε, θα πάμε πολύ παραπάνω. Πολύ παραπάνω θα πάμε. Αστυνόμευση πιο πολύ θέλει. Έτσι θέλει ο Έλληνας, θέλει βούρδουλα. Σίγουρα όλα παίζουν ρόλο, αλλά η Καλαμάτα θα είναι πάντα πιο κάτω. Πάντα πιο κάτω. Το τέλος της πανδημίας μοιάζει πολύ μακριά, καθώς σε 64 από τις 74 περιφερειακές ενότητες παρατηρείται μεγάλη αύξηση κρουσμάτων. Η αύξηση του υγειικού φορτίου, που φαίνεται από την αύξηση των ενεργών κρουσμάτων, καθώς έχουν υπερδιπλασιαστεί την τελευταία εβδομάδα, δείχνει ότι πρέπει να παραμείνουμε σε εγρήγορση, σε απόλυτη επιφυλακή. Να συνεχίσουμε να τηρούμε τους υγειονομικούς κανόνες, να υποβαλόμαστε συχνά σε διαγνωστικό έλεγχο και να προγραμματίσουμε τον εμβολιασμό μας, όσοι δεν το έχουμε κάνει ήδη, κλείνοντας το δικό μας ραντεβού ελευθερίας.